Ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής η Πέμπτη κατά σειρά λευκή νύχτα στην Καβάλα, με το κέντρο της πόλης να κατακλείζεται από κόσμο, ο οποίος κατέβηκε για να διασκεδάσει αλλά και να ψωνίσει. Πρόκειται για μια λευκή νύχτα η οποία ξεπερνάει κατά πολύ τον εαυτό της, αναφέρει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, Βασίλης Λεμονίδης. Η Πέμπτη λευκή νύχτα ήταν η πιο πετυχημένη από όλες τις προηγούμενες. Το ζητούμενο και αυτό το οποίο εμείς θέλαμε να καταφέρουμε ήταν η επισκεψιμότητα σε πλήθος κόσμου να μεγαλώσει και αυτό επετεύχθη. Σύμφωνα με τα λεγόμενα ανθρώπων οι οποίοι είτε είναι στην τροχέα είτε είναι σε άλλες υπηρεσίες οι οποίοι έχουν συγκριτικά στοιχεία και μπορούν να έχουν την εικόνα και των αυτοκινήτων αλλά και των ανθρώπων οι οποίοι κατέφυγαν το κέντρο της πόλης, ήταν κατά πολύ περισσότεροι σε σχέση με την περσινή χρονιά. Το ζητούμενο δηλαδή το πρώτο επετέλθει το θέμα της επισκεψιμότητας στην πόλη μας. Ήρθανε πάρα πολλοί από τη Δράμα, ήρθανε πάρα πολλοί από την Ξάνθη, ήρθανε πάρα πολλοί από τη Χρυσόπολη και από την Ελευθερούπολη. Συν τους Βαλκάνιους τουρίστες οι οποίοι υπήρχαν στην πόλη μας και οι οποίοι βγήκαν και διασκέδασαν και κατανάλωσαν διάφορα προϊόντα. Από εκεί και μετά δούλεψαν και τα καταστήματα τα εμπορικά, δούλεψαν φυσικά και τα καταστήματα της εστίασης. Θα πρέπει να καταλάβουμε σε αυτή την πόλη που ζούμε ότι οτιδήποτε γίνεται και ζωντανεύει την πόλη είναι καλό για όλους. Κάποιοι θα κερδίσουν περισσότερο, κάποιοι θα κερδίσουν λιγότερο. Με τόσο πολύ κόσμο στο κέντρο της πόλης, χωρίς να υπάρχουν παράπονα ούτε για το κυκλοφοριακό, χωρίς να υπάρχουν παράπονα ούτε για τα δρόμενα που ο συντονισμός των δράσεων έγινε με απόλυτη επιτυχία από την εταιρεία με την οποία συνεργαστήκαμε και ήταν η εταιρεία ανάδρασης του κυρίου Ηλιάδη Μπάμπη, συν την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε τόσο με τους φορείς που είναι ο Δήμος Καβάλας, η Δημοφέλεια, η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και το Επιμελητήριο Καβάλας που πάντοτε είναι δίπλα μας και μας βοηθάει σε οποιοδήποτε πρόβλημα έχουμε, είναι η οικονομική μας ομπρέλα όπως εμείς πολύ σωστά την ονομάζουμε. Υπήρξε μια άψογη συνεργασία όλων αυτών των φορέων, συν τους χορηγούς οι οποίοι φέτος για πρώτη φορά μπήκαν στο όλο παιχνίδι που λέγεται Λευκή Νύχτα, συν τη συνεργασία που ήταν πάρα πολύ σημαντική με το Μουσικό Σχολείο για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί και η συναυλία με τον καλλιτέχνη τον Διονύση Σαββόπουλο. Φτάσαμε νομίζω σε 5-6 ώρες να καταφέρουμε να κάνουμε 31 δράσεις με απόλυτη επιτυχία, συν μία συναυλία. Δεν ξέρω αν χωράει πλέον περισσότερες δράσεις μέσα σε μία μέρα, εάν οι σκέψεις της επόμενης μέρας θα πρέπει να είναι για μεγαλύτερο εύρος ημερολογιακά, δηλαδή να γίνει και διήμερο και τριήμερο, να γίνει ένα φεστιβάλ όλων αυτών των δράσεων, να εμπλουτιστεί και διαφορετικά και να μπουν και άλλοι φορείς στο παιχνίδι και να δυναμώσει ακόμη περισσότερο. Σίγουρα όμως, εμείς σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχουμε, νομίζω ότι μπορέσαμε και καταφέραμε να κάνουμε μια λευκή νύχτα με την οποία, για την οποία θα μιλάει για πάρα πολύ καιρό ο κόσμος, ο οποίος επισκέφθηκε την πόλη μας. Η τροχέα έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Η δημοτική αστυνομία επίσης έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο για τη διευθέτηση όλων των θεμάτων, κυκλοφοριακών θεμάτων. Επίσης θα πρέπει να εξάρουμε την προσπάθεια της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου που ειδικά πριν πραγματοποιηθεί η Λευκή Νύχτα αλλά και κατά τη διάρκεια αλλά και μετά βοήθησε πάρα πολύ. Η υπηρεσία καθαριότητας, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, εάν θα παρατηρήσαμε όλοι, στις 12 η ώρα που πλέον άνοιξε ο δρόμος δεν υπήρχε ούτε ένα σκουπίδι γιατί οι άνθρωποι αυτοί βγήκαν και καθάρισαν όλη την πόλη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η συνεργασία και νομίζω ότι πλέον μπορούμε να αρχίσουμε να ανοίξουμε την κουβέντα για την επόμενη Λευκή Νύχτα ή για επόμενες δράσεις οι οποίες θα ζωντανέψουν και θα μορφύνουν την πόλη μας ακόμη περισσότερο. Σε σχετική ερώτηση για την άδεια οδό Βενιζέλου, την ίδια στιγμή που η Ομόνοια βούλιαζε από κόσμο, ο κύριος Λεμονίδης απάντησε τα εξής. Θα σας πω το εξής, ότι εγώ αυτή την προσπάθεια την έχω ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια, ούτως ώστε χωροταξικά να μεγαλώσει η Λευκή Νύχτα. Στο μέτρο του δυνατού έχει μεγαλώσει. Από εκεί και μετά είναι λίγο, ξέρετε, άσχημο να επαναλαμβάνω την ίδια απάντηση. Δεν είναι στο χέρι μας να μεγαλώσουμε τη Λευκή Νύχτα και να τη φτάσουμε μέχρι την Ιχθιόσκαλα. Υπάρχουν και θέματα τα οποία είναι θέματα ασφάλειας της πόλης και για τα οποία είναι υπεύθυνες κάποιες άλλες υπηρεσίες και κάποιοι άλλοι φορείς. Εμείς κάναμε τις προτάσεις μας και για την οδό Βενιζέλου, για την πεζοδρόμησή της και για διάφορες άλλες προτάσεις οι οποίες έχουμε κάνει πέραν της οδού Ομονίας και πέραν των πεζόδρομων. Α,
Από εκεί και μετά θα πρέπει να σταματήσει αυτή η καραμέλα και η ερώτηση που γίνεται προς τη δικιά μας πλευρά. Οι προσπάθειες γίνανε από πλευράς μας, δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι. Άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις και καλώς ή κακώς τις παίρνουν, πάντως τις παίρνουν με γνώμονα την ασφάλεια την συγκεκριμένη μέρα με τόση μεγάλη επισκεψιμότητα οχημάτων και ατόμων για την πόλη μας.